Γεια σας. Σήμερα θα πούμε τα ζώδια για το 24, πώς θα μας πάει η καινούργια χρονιά, τι νέα θα μας φέρει καλά, τι ευκαιρίες, τι γνωριμίες, τι θα πρέπει να κάνουμε με τις υποθέσεις μας. Γενικά θα δούμε τι θα κάνουμε ξεχωριστά το κάθε ζώδιο μπαίνοντας το 24 με την απλή τράπουλα και κάποιες καρτούλες από την τράπουλα της Κατίνας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κριούς, να δούμε γενικά τι έρχεται. Έχετε ευκαιρίες που έρχονται. Μπορώ να πω ότι από 15 πρώτου θα περιμένετε πολύ πολύ καλά πράγματα. Νέα ανοίγματα κάνετε επαγγελματικά, τα οποία σας φέρνουν χρήματα. Ένα κάπα και ένα άλφα σας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το άνοιγμα που σκέφτεστε να κάνετε το καινούριο και θα πάει πολύ πολύ καλά. Έχετε συναισθηματικά πιεστεί και συζητάτε γενικά με το σύντροφο, με το γάμο σας, με τις σχέσεις σας. Συζητάτε διάφορα να βρείτε μία λύση, μία άκρη για να μην φτάσετε στο τέλος. Δεν θα φτάσετε στο τέλος, γίνεται ένα θαύμα ξαφνικά και μετά από μία συζήτηση και ένα πολύ ωραίο κρεβάτι λύνονται πολλά θέματα. Και αν σας απασχολεί με ακίνητο κάτι, με δικαστήριο ή με κάποια απόφαση, μετά τις 5 πρώτου με 15 πρώτου έχετε επιτυχία, αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο και θα ακούσετε δυνατές απαντήσεις, δυνατές αποφάσεις που είναι υπέρ σας, που θα σας κάνουν πολύ πολύ καλό, θα σας δώσουν χαρά. Έχετε άτομα γύρω σας που σας υποστηρίζουν, γυναικεία, αντρικά, και θα κάνετε και ένα ταξίδι το οποίο θα σας βγει σε καλό, θα ακούσετε νέα πολύ πολύ καλά. Έρχονται πολλές ευκαιρίες να αλλάξετε πράγματα και θα τα καταφέρετε. Νομίζω πως η χρονιά θα είναι πολύ πολύ καλή, μπαίνοντας το 24 για εσάς σας φέρνει και έναν έρωτα που θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Βγαίνετε γενικότερα από μία απομόνωση και το άτομο που έχετε στην καρδιά σας είναι τίμιο και ειλικρινή και σας αγαπάει και είναι αληθινά τα συναισθήματά του. Άρα θα πω ότι μπαίνει καλά η χρονιά για εσάς και τα πράγματα θα πάνε πολύ πολύ καλά, σας το εύχομαι. Και να περάσουμε στους Ταύρους. Να δούμε τα Ταυράκια τι καλό έρχεται. Έρχεται λοιπόν αρχικά μία απόφαση για εσάς, κάτι που περιμένετε εδώ και καιρό. 2 πρώτου και 8 πρώτου θα ακούσετε πολύ πολύ καλά νέα οικονομικά ή επαγγελματικά, το οποίο σας δίνει πολύ πολύ δύναμη να συνεχίσετε σε κάτι. Ίσως ανέβετε και σκαλοπάτια σιγά σιγά στο επαγγελματικό, ίσως καταφέρετε και αυτά που θέλετε, έχετε πολύ δύναμη. Ένα κάπα και ένα έψιλον σας δίνουν χαρά επαγγελματικά και για ένα ακίνητο που σας απασχολεί θα μιλήσετε με άτομα, κάτι θα κάνετε, κάτι καινούριο το οποίο θα πάει πολύ πολύ καλά. Προσωπικά νομίζω πως είστε μπερδεμένοι, δεν ξέρετε τι να κάνετε, να τελειώσετε μια κατάσταση, να την κρατήσετε. Θα συζητήσετε, θα αφήσετε τις γιορτές να περάσουν και μετά θα πάρετε αποφάσεις που νομίζω πως θα είναι θετικές για εσάς, όποιες και αν είναι. Όποιες και αν είναι οι αποφάσεις σας, δεν βλέπω χωρισμό. Νομίζω πως αυτή θα είναι η απόφαση, το να προχωρήσω, το να μείνω μαζί, το να κάνω ένα γάμο. Έρχεται και ένα νέο μέλος στην οικογένεια, για όσες το περιμένετε, θα το καταφέρετε. Μέχρι αρχές Φεβρουαρίου νομίζω θα έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος σας. Από εκεί και πέρα ερωτικά έρχονται πολλές ευκαιρίες για νέα καλά, για γνωριμίες, για επανασύνδεση, γάμα, σίγμα και κάπα, πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και χαρά. 17, 19 και 21 πρώτου είναι πολύ πολύ καλές ημερομηνίες για να κάνετε νέα πράγματα, για να μιλήσετε με τον σύντροφό σας, για να έρθει μια νέα γνωριμία
και από εκεί και πέρα ο τρίτος και ο τέταρτος μήνας νομίζω ότι είναι πολύ πολύ καλός για εσάς. Μία απογοήτευση σας πιάνει για τα οικονομικά, πιστεύετε ότι έχετε πάρει το λάθος δρόμο κάποιες φορές. Όχι, δεν είναι έτσι, έρχονται χρήματα, η υπομονή σας ανταμείβεται και θα πάρετε αυτά που επιθυμείτε γενικά, θα ικανοποιηθείτε και τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλά νομίζω και για εσάς μπαίνοντας το 24. Σας το εύχομαι και πάμε να δούμε τους διδύμους. Ξεκαθαρίζετε πάρα πάρα πολλά. Κάνετε τώρα έναν απολογισμό, θα έλεγα, για κάποια πράγματα που σας έχουν κουράσει, που έχετε βαρεθεί. Αφήνετε πίσω σας κάποιο πρόσωπο, α, ε, σ, σας δίνουν χαρά και δύναμη. Παίρνετε επιτέλους αυτά που ζητάτε τόσο καιρό και από μία σχέση και από μία γνωριμία που έρχεται. Κάτι πολύ πολύ καλό συναισθηματικά, θα ηρεμήσετε και θα είσαστε καλά μέσα στο 24. 8, 15 και 19 πρώτου πολύ πολύ καλές ημερομηνίες. Από εκεί και πέρα νομίζω από 1η Τρίτου και μετά έρχονται πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες για εσάς οικονομικά, επαγγελματικά, ακόμα και ένα ταξίδι, μία αλλαγή ζωής θα έλεγα, του να κάνετε προς εξωτερικό θα είναι πολύ πολύ θετικό και θα το αποφασίσετε. Και ερωτικά θα είστε πολύ πολύ καλά, έρχεται πρόσωπο που θα μείνει στη ζωή σας και θα είναι πολύ πολύ ωραία τα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι η χρονιά σας, θα πάνε πολύ πολύ καλά τα πράγματα, έρχεται πολύ αγάπη στη ζωή σας, όλα θα πάνε καλά και μην έχετε αμφιβολίες για κάτι, ό,τι και αν σας απασχολεί, σας προβληματίζει, λύνεται με τη συζήτηση και με την τύχη που έρχεται προς το μέρος σας. Σας το εύχομαι να είναι καλό και για σας το 24 και να περάσω στους καρκίνους. Θα πάρετε χρήματα, ανοίγει το οικονομικό πάρα πάρα πολύ, καρκινάκια μου, θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά και βραδινή ώρα θα συζητήσετε κάτι το οποίο σας ανοίγει δρόμους, σας ανοίγει μια νέα πορεία για την οποία θα χαρείτε πάρα πάρα πολύ. Είναι επαγγελματικό και οικονομικό το θέμα, άρα ό,τι και αν σας απασχολεί τώρα, μετά τις 8 πρώτου, 8, 9 και 14, θα πάρετε χαρά, θα πάρετε επιτυχία. Α, ε και σ σας δίνουν πολύ πολύ καλά νέα. Συναισθηματικά, είτε τώρα σε μία σχέση, είτε σε ένα γάμο, είτε γενικότερα ό,τι σας απασχολεί συναισθηματικά, μετά τις 9 πρώτου γίνεται το θαύμα για εσάς, αλλάζουν τα πράγματα, ανοίγεται πολύ το πρόσωπο που επιθυμείτε, συζητάτε, βρίσκετε λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που θέλετε και σας απασχολούν. Α, δέλτα, κάπα και σίγμα, πολύ πολύ μεγάλη χαρά και πολύ πολύ καλές ημερομηνίες. 1η Τετάρτου, ο 5ος μήνας, ο Μάιος, θα είναι όλος δικός σας να κάνετε πράγματα καινούργια. Γενικά νομίζω ότι η χρονιά που έρχεται θα σας φέρει καλά πράγματα και πολλά πολλά δώρα για εσάς και ερωτικά εννοώ. Και φερθείτε, λέει, έξυπνα για να γλιτώσετε κάποια λόγια, κάποιες παρεξηγήσεις, μη σας πιάνει απογοήτευση, ο ήλιος βγαίνει για σας ξανά και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλά. Να είστε καλά και εσείς, σας το εύχομαι, αυτή η χρονιά να φέρει τα καλύτερα και να περάσω στους λέοντες. Ξεσηκώνεστε πάρα πολύ ευχάριστα, μπαίνοντας στη καινούργια χρονιά νομίζω τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Θήτα, κάπα και σίγμα σας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι δίπλα σας. Θέματα παιδιών λύνονται που σας απασχολούν, αν είστε γονείς, πάρα πάρα πολύ σύντομα, είτε ένας χωρισμός, είτε κάτι πολύ πολύ σημαντικό και στενάχωρο για εσάς, θα πάρετε χαρά. Το επαγγελματικό ανοίγει πάρα πολύ και αν υπάρχουν τώρα εμπόδια ή αν υπάρχουν συνέτεροι ή αν υπάρχουν κάποια προβλήματα πολύ πολύ σοβαρά, λύνονται
μετά τις 13 πρώτου, 14, 17 και 19 θα πάρετε αποφάσεις πολύ πολύ σημαντικές επαγγελματικά, θα κάνετε ταξίδι, θα κάνετε μια αγοραπολισία μετά τις 2 Τρίτου, όχι ακόμα, κάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και θα πάρετε χαρά. Και έρχεται ένα πρόσωπο από δρόμο, από μακριά, κάτι σας ταράζει, τα νερά, κάποιο πρόσωπο επιστρέφει, θα σας διεκδικήσει, δεν ξέρω τι θα κάνετε εδώ. Πάντως δεν διαλύεται κάτι καλό που ήδη υπάρχει στη ζωή σας, άσχετα αν πιστεύετε ότι τα συναισθήματα είναι μονομερή. Όχι, δεν είναι έτσι, μη σας πιάνει απογοήτευση, ξεπερνάτε τις άσχημες καταστάσεις και όλα θα πάνε πολύ καλά. Σας το εύχομαι και σε εσάς και να περάσω στους Παρθένους. Εσείς Παρθένοι μου θα ακούσετε πολύ καλά νέα, μετά τις 2 πρώτου έρχεται κάτι καλό πάνω σε επαγγελματικό κομμάτι το οποίο σας φέρνει χρήματα, ανοίγεστε οικονομικά, μέσα από αυτή τη δουλειά που θα κλείσετε θα κάνετε και ένα ταξιδάκι που το επιθυμείτε τόσο καιρό και γενικά θα ηρεμήσετε ψυχολογικά, θα έχετε τη σταθερότητα που θέλετε κιόλας οικονομικά, ανοίγετε ίσως και κάτι δικό σας που θα πάει πολύ καλά. Θα έλεγα ότι η χρονιά αυτή για σας θα είναι πολύ σημαντική επαγγελματικά. 14, 17, 21 πρώτου πολύ καλές ημερομηνίες να πάρετε αποφάσεις, να κλείσετε συμφωνίες, να κάνετε νέα πράγματα γενικότερα. Β, Κ, Σ και Ε σας δίνουν πολύ μεγάλη χαρά στα προσωπικά. Θα κάνετε και ένα ταξίδι και μια συνάντηση. 9 Δευτέρου, 15 και 17 Δευτέρου, εκεί μέχρι τότε μάλλον θα τακτοποιήσετε πολλά από τα συναισθηματικά σας, θα βάλετε και ένα τέλος σε κάποια, θα κάνετε ίσως και μία νέα αρχή και όλα θα πάνε καλά για εσάς, μη σας πιάνει απογοήτευση, η καρδιά σας είναι όρθια, γεμίζει αγάπη. Και νομίζω πως αυτό το χαρτί δηλώνει πως η χρονιά αυτή θα είναι πολύ καλή. Έτσι δηλώνει η Ατάρτη, είναι το καλύτερο χαρτί. Σας το εύχομαι και σε εσάς και να περάσω στους ζυγούς. Εσείς μπορώ να πω ότι σας πέδεψε πολύ αυτή η χρονιά. Περάσατε πάρα πολλές δυσκολίες. Φεύγουν, ακόμα και πρόσωπα φεύγουν από τη ζωή σας που αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει και θα ηρεμήσετε γενικότερα. Έρχεται μια επανασύνδεση, έρχεται ένα πρόσωπο που σας στεναχωρεί γενικότερα να ζητήσει συγγνώμη και να καταλαγιάσουν λίγο τα πράγματα και οι καταστάσεις, είτε μέσα σε ένα γάμο, είτε σε μια σχέση. Σίγουρα θα ισορροπήσουν κάποια πράγματα και θα πάνε καλύτερα. Έχετε γάμο, έχετε πρόταση, αλλά απ' την άλλη κάποιοι και κάποιες θα πάρετε και μια απόφαση να τελειώσετε μια σχέση και ένα δεσμό. Επαγγελματικά κάτι πολύ καλό θα ακούσετε. 16, 17 πρώτου και 21 κάτι έρχεται καλό καινούριο επαγγελματικά, μια ευκαιρία, μια πρόταση, ακόμα και μια συνεργασία που θα πάει πολύ καλά για εσάς. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάποιο ταξίδι, αν σας απασχολεί κάτι οικονομικό με ένα αλφα πολύ έντονα και το συζητάτε και δεν ξέρετε τι να κάνετε, μετά τις 19 πρώτου θα αλλάξουν τα πράγματα σε αυτό το θέμα προς το καλύτερο. Τώρα δεν ευνοείτε κάτι μέχρι τις 19 πρώτου, ούτε ταξίδι, ούτε γενικότερα τα επαγγελματικά. Αφήστε τα λίγο στην άκρη για να μπει η καινούργια χρονιά και μετά να πάρετε αποφάσεις. Βγείτε από την απομόνωση, βγαίνετε από την απομόνωση, μη φέρεστε επιπόλαια γιατί ένας νέος έρωτας φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή σας και έρχεται κάτι πολύ καλό για εσάς. Σας το εύχομαι να έχετε μια υπέροχη χρονιά και να περάσω στους Σκορπιούς.
σας απασχολούν πάρα πολλά στο μυαλό σας, δεν ξέρετε τι να κάνετε, θέλετε να κάνετε και έναν απολογισμό, θέλετε να αφήσετε και άτομα πίσω σας, τίποτα από όλα αυτά δεν θα κάνετε, δεν είσαστε έτοιμοι και έτοιμες για κάτι τέτοιο. Πρώτον, έρχονται χρήματα που σας ισορροπούν και ηρεμείτε, γιατί οικονομικά αν δεν είστε καλά δεν είστε πουθενά. Ένα Β, ένα Κ και ένα Σ σας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι δίπλα σας. Αν σας στεναχωρεί ένα θέμα υγείας, θα πάει καλά και θα ξεπεράσετε κάτι που ίσως υποφέρετε ή υποφέρει κάποιο δικό σας πρόσωπο. Κάνετε τα ταξιδάκια σας. Εδώ θα έλεγα ότι οι ημερομηνίες του Γενάρη που είναι πολύ καλές είναι 5, 15 και 27 πρώτου για εσάς. Προσέξτε λίγο τρίτα πρόσωπα που ανακατεύονται γενικότερα είτε στο γάμο είτε στο δεσμό, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ένα χωρισμό ηθελημένα και όχι αθελά τους, με τα λόγια τους, τα άσχημα. Οπότε λίγο προσοχή, μην αφήνετε τρίτα άτομα να εισβάλλουν μέσα στο γάμο, στο δεσμό γενικότερα. Και αν θέλετε να κάνετε κάποιο ταξίδι, μετά τις 6 πρώτου είναι ανοιχτό αυτό το κομμάτι να κάνετε τα ταξίδια σας, να πετύχετε στόχους. Γενικότερα νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα σας απασχολήσει πάρα πολύ στα προσωπικά, όπου εκεί θα βρείτε λύσεις και απαντήσεις. Μη φοβάστε για κάτι παράνομο, μη σκέφτεστε λάθος πράγματα. Κοιτάξτε λίγο την υγεία σας μέσα στην καινούργια χρονιά, γιατί το έχετε αμελήσει. Και ένα ταξίδι που τώρα θέλετε δεν θα γίνει, ακυρώνεται για καλό σας. Έρχεται όμως να γίνει στην πορεία και να είναι πολύ πολύ καλό και να περάσετε υπέροχα. Σας το εύχομαι να έχετε κι εσείς μια υπέροχη χρονιά και να περάσω στους τοξότες. Κάτι σας απασχολεί πάρα πάρα πολύ, δεν θα βρείτε τώρα τη λύση και την απάντηση. Οικονομικά όμως έρχεται κάτι καλό που σώζει μία κατάσταση ξαφνικά. Έψιλον, σίγμα και κάπα σας δίνουν επιτυχία, σας δίνουν βοήθεια μεγάλη, ανοίγονται πόρτες για εσάς. Τώρα αν υπάρχει κάποιο σοβαρό δικαστήριο, κάποια πόρτα, θα λυθούν κάποια προβλήματα, θα πάρετε απαντήσεις και αποφάσεις θετικές, λέει εδώ. 17, 19, 22 και 24 πρώτου, πολύ πολύ καλά νέα, θα περάσετε τέλεια τις γιορτές και μέχρι να έρθει καινούργια χρονιά κάνετε αλλαγές γενικότερα στα προσωπικά, σας απασχολούν πράγματα με το σύντροφό σας που θα συζητήσετε, που θα βρείτε απαντήσεις γενικότερα. Υπάρχει τρίτο πρόσωπο που πρέπει να κρύψετε καλά, να μην αποκαλυφθείτε, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για εσάς. Θα κάνετε ταξίδια και νομίζω Φεβρουάριο-Μάρτιο, όπως είναι οι καλύτεροι μήνες για εσάς, να κάνετε πράγματα που εδώ και χρόνια σκέφτεστε, είτε είναι κάποιο ταξίδι, είτε κάποια νέα δουλειά, κάτι που επιθυμείτε πολύ τα τελευταία χρόνια. Η καρδούλα σας γυρνάει όρθια, δεν είναι μονομερή τα συναισθήματα, λέει εδώ, από τον άνθρωπο της καρδιάς σας και έχετε αντέξει πολλά μέσα σε αυτή τη σχέση, στο δεσμό, στο γάμο, θα πάρετε χαρά, θα γυρίσει όρθια η καρδιά σας και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Σας το εύχομαι και εσάς να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη χρονιά και να περάσω στους εγώκερους. Νομίζω πως και για εσάς θα είναι καλά τα πράγματα, κυρίως οικονομικά έρχεται ευκαιρία πολύ πολύ καλή. Μετά τις 5 πρώτου ανοίγεται πολύ το οικονομικό για εσάς. Αν έχετε θέματα υγείας δικά σας ή κάποιου προσώπου δικού σας, θα ξεπεραστούν μετά από ένα ταξίδι, μετά από ένα δρόμο. 7 πρώτου, 14 και 19. Κάτι πολύ πολύ καλό, άλλωστε έχετε και γενέθλια, είναι οι μέρες δικές σας περισσότερο, τώρα το Δεκέμβρη, θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα, θα πάτε ένα ταξίδι, θα πάτε και άλλο ταξίδι, πολλούς δρόμους ανοίγετε, πολλά ταξίδια, θα πάρετε χαρά,
έρχεται και ένας έρωτας καινούριος, έρχεται κάτι καλό, φεύγουν εμπόδια που σας απασχολούν για μια υπόθεση που έχουν να κάνουν με ένα δέλτα πολύ πολύ έντονα όνομα ή επώνυμο, το οποίο θα σας λύσει τα χέρια κυριολεκτικά σε κάτι που θέλετε να δημιουργήσετε. Νομίζω πως ο Μάρτιος θα είναι πολύ πολύ ερωτικός μήνας για εσάς. Ο Μάρτιος θα είναι μήνας που έρχονται ευκαιρίες και που όλο το καλοκαίρι για εσάς θα είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και προσοχή λίγο στις κινήσεις που κάνετε, τις επαγγελματικές. Μην προδοθείτε, μην την πατήσετε γενικότερα. Νομίζω πως είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα. Προσέξτε τις αναποδιές αυτό το διάστημα μέχρι να φύγει αυτή η χρονιά και θα στεναχωρηθείτε πάρα πάρα πολύ, λέει εδώ, από ένα φιλικό πρόσωπο. Είναι αυτό που θα σας πληγώσει πριν φύγει αυτή η χρονιά, πιστεύω. Απ' την άλλη, φεύγουν τα άσχημα σύννεφα, έρχονται καλύτερες μέρες μετά από πράγματα που αποκαλύπτονται για εσάς πολύ πολύ καλά. Σας το εύχομαι να είναι καλά και όχι άσχημα για κανένα, να έχετε και εσείς μια υπέροχη χρονιά και να περάσω στους υδροχόους. Εσείς δεν ξέρετε τι θέλετε και ούτε θα ξέρετε, λέει εδώ, πάρτε αποφάσεις, βάλτε λίγο μυαλό σε κάποια πράγματα, μην δίνετε τόσες πολλές ευκαιρίες, πρέπει να τελειώσετε κάποιες καταστάσεις και να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Βραδινή ώρα κάνετε πολλές συζητήσεις και με σύντροφο και με συνέτερο. Γενικά θέλετε να αναλύσετε πολλά θέματα που νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να λυθούν. Δεν γίνονται όλα μαγικά, κάντε υπομονή. Μετά τις 18 πρώτου θα αλλάξουν τα πράγματα για σας προς το καλύτερο, ούτε μπαίνοντας σε καινούργια χρονιά ακόμα. Μετά τις 18 θα αρχίσετε να λέτε ότι μάλλον η χρονιά θα πάει καλά. Θα πάει πολύ καλά, έρχονται ευκαιρίες, κάποιο θαύμα θα γίνει για εσάς, λέει, κάτι που επιθυμείτε τον τελευταίο καιρό, είτε είναι ερωτικά είτε επαγγελματικά. Έρχεται χρήμα αρκετό για να σας ικανοποιήσει ως υδροχόους, να κάνετε αυτά που θέλετε. Και μία αγοραπολισία που εμποδιζόταν μέχρι τώρα, μετά τις 3 πρώτου έως και 21 πρώτου, νομίζω ότι θα έχει τακτοποιηθεί αυτό. Έχετε πολύ πολύ μεγάλη στήριξη, έρχεται νέα πρόταση μέσα στο Φεβρουάριο, νομίζω ότι τον Απρίλιο θα είναι πολύ πολύ καλός μήνας για σας. 14-16 Δευτέρου κάτι, συγγνώμη, κάτι θα ακούσετε πολύ πολύ καλό. Και έρχονται νέα καλά από τηλέφωνα, από δικά σας πρόσωπα, κάτι που τον τελευταίο καιρό σας έκανε να νευριάζετε, να θυμώνετε, κάτι σας έχει απομακρύνει. Θα έρθετε κοντά με πρόσωπα, θα κάνετε και τα ταξίδια σας και το πρόσωπο της καρδιάς σας θα σας πει ότι σας αγαπάει, επιστρέφει πρόσωπο και από το παρελθόν, έρχεται μια επανασύνδεση και νομίζω πως όλα θα είναι καλά και για εσάς. Σας το εύχομαι και να περάσω στα ψαράκια. Για σας ανοίγονται δρόμοι επαγγελματικά. Από 1η-1η έρχεται κάτι πολύ πολύ καλό. Δέλτα, αλφα, έψιλον, σίγμα σας δίνουν ευκαιρίες, κλείνετε συμφωνίες. Κάτι πολύ πολύ καλό θα γίνει για σας και θα ξεσηκωθείτε. Ακόμα και για εξωτερικό μπορεί να έρθει μια ευκαιρία. Κάτι που θα κάνετε πολύ πολύ ξαφνικά και απότομα θα έλεγα. Μια αλλαγή για σας πολύ δυνατή, που θα πάει πολύ πολύ καλά οικονομικά, προσωπικά θα δώσετε ένα τέλος, θα κάνετε καινούργια πράγματα, θα έρθουν νέα άτομα, θα ξεκινήσετε κάτι καλό και σε κάποιοι και κάποιες σε ήδη υπάρχουσα σχέση ή δεσμό ή γάμο θα δώσετε ένα τέλος ή θα κάνετε μία αρχή. Είστε λίγο μπερδεμένοι, λίγο μπερδεμένες, μετά τις 7 πρώτου παίρνετε σημαντικές αποφάσεις.
μέσα στις γιορτές θα δείτε πράγματα που θα σας αρέσουν, θα περάσετε καλά, θα κάνετε και τα ταξίδια σας. Ένα κάπα θα σας δώσει καλά νέα σύντομα και μέχρι αρχές του χρόνου λύνονται κάποια προβλήματα, δικαιώνεστε. Απ' την άλλη προσέξτε κάποιες φιλίες εισαγωγικά που δεν αξίζουν να είναι στη ζωή σας. Κάνετε όμως τα πράγματα καλύτερα, γιατί μιλάτε με άτομα δικά σας και τους δίνετε σωστές συμβουλές. Ακόμα και θέματα παιδιών λύνονται. Με την υπομονή σας ανταμείβεστε. Προσέξτε μια πονηρή γυναίκα γενικότερα που πάει να μπει ανάμεσά σας, είτε στο δεσμό είτε στα επαγγελματικά. Ένα πονηρό άτομο προσπαθεί κάτι να κάνει. Ό,τι και αν περνάτε τώρα είναι προσωρινό, με την υπομονή σας θα ανταμυφθείτε. Εγώ εύχομαι για όλους τα καλύτερα. Νομίζω ότι η απλή τράπουλα και η τράπουλα της Κατίνας μας είπε αυτά που πρέπει να μας πει. Εγώ εύχομαι να έχετε μια υπέροχη χρονιά, γεμάτη υγεία, πάνω απ' όλα αγάπη και ευτυχία. Να είστε καλά και εύχομαι το 2024 να φέρει ό,τι επιθυμείτε.